Ελενάκη, καλημέρα. Μ' αρέσει που φτιάχνω τα μαλλιά μου, λες και να με δει κανένας. Τι κάνεις, κοριτσάκι μου, είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Το παλεύω, καλή εβδομάδα, τι να σας πω, θέλω να βρω μία λόγκο. Ή τέλος πάντων, αν τη διαφήμιση αυτό ξεχάσετε το. Μία κόλλα να κολλήσω την πιπίλα. Δεν είναι κατάσταση, παιδιά, αυτή τη νύχτα. Τι θα κάνω. Περίμενε. Πέφτει πιπίλα. Πέφτουν οι πιπίλες, αλλά σπάνε. Δεν σπάνε. Όχι, εννοεί να την κολλήσω στο στόμα. Δεν σπάνε, ναι. Α, στο στόμα. Να καλύψει επιστήμονα πανταχού ένα τρόπο να με φεύγει την πιπίλα ή να έχει κάτι. Τα πολλά λεφτά. Όντως, δίκαιο έχεις, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε ένα φανταστικό quiz. Πολύ ωραίο quiz. Α, για πες, για πες. Μπουμπούνα. Παρουσιαστής. Ναι. Χωρισμένος. Mm-hmm. Θα σας κάνω και μια παραπληροφόρηση λίγο σε στοιχεία χαζά για να μην τον καταλάβουν απόλυτα. Ναι, έλα, μπράβο, όχι. Έλα, εντάξει, δεν θα κάνω. Άντε, παρεμένος. Ναι. Okay. που έχει σχέση, αλλά δεν θέλω να την παραδεχτεί. Καιρό τώρα. Εκείνη, η πρώην του δηλαδή, ναι, σε σχέση, ναι, με έναν που παλιά ήταν παντρεμένος με ένα μοντέλο. Τι γίνεται, θα μας τρελάσει. Παιδιά, τεράστιο κρεβάτι, η showbiz. Με πολλά λεφτά αυτός. Περίμενε, αυτός είναι παρουσιαστής. Αυτή θα μας πεις τι είναι ή δεν θέλεις. Αυτή δεν είναι κάτι. Ωραία. Παντρεμένοι ήταν, χωρίσαν αυτοί οι δύο. Ναι. Ωραία. Και αυτός τώρα τα έφτιαξε με μια κοπέλα που δεν το παραδέχεται και αυτή με έναν τύπο που τα είχε πριν με ένα μοντέλο. Ναι, με πολλά λεφτά η δεύτερη και ο πρώτος δεν τα έφτιαξε τώρα. Τα έχει φτιάξει εδώ και καιρό, μάνα μου. Απλά δεν του λέει. Δεν καταλαβαίνω γιατί, βέβαια, εγώ, αν με ρωτάς. Μάλιστα. Ποιος εντάξει, είναι. Άμα είναι οι άνθρωποι τώρα, εντάξει, η προσωπική του ζωή. Δεν μας ξέρω εγώ. Ξέρω. Πολύ γνωστό μοντέλο τη εποχή, έτσι. Η Μαρίνα Πούπου. Πούπου. Η Μαρίνα. Η Τίνα Τόσκα. Η Τίνα Τόσκα. Αυτή είναι. Είναι παντρεμένη η Τίνα Τόσκα. Είναι και πολύ καλά παντρεμένη. Κάτσα έκανε τρέιλερ το Σάββατο. Αμήν. Πάντως εσένα Ουγγαρέζε να ξέρεις ότι σε συζητάγανε πάρα πολλούς στο Sky για να σε πάρουν μαζί με τη Σάσα. Oh. Να είστε μαζί. Oh. Δεν έγινε ούτε αναπάντητη. Τίποτα. Ναι. Ποτέ. Εγώ σου λέω πάντως ότι το όνομά σου είχε πέσει πάνω στο τραπέζι πολύ έντονα και επίσης ότι και η Σάσα σε ήθελε. Τώρα ούτε σίγουρα ούτε είναι ο Μιλιόγλου, επειδή... που κάτι τρελά. Και επειδή μιλάμε και με τη Σάσα, ποτέ δεν μου το είπε. Τώρα εκτός αν τη Σάσα είναι διπολική και άλλα λέει σε εμένα, άλλα λέει στο Sky. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, ακούγεται Βρυσίδα, ναι, η Ραμόνα. Ωραία. Από, όλοι αυτοί, όπως λέει ο Κέρλι Σου, από το ΙΕΚ τέτοιο. Style Rocks και τέτοιο. Ναι. Δεν έχει άδικο. Επίσης είχαν πει στο Λεπιδάκι, αλλά όταν ο Λεπιδάκης άκουσε τα λεφτά έγινε Λουίς. Γιατί είναι, ναι, λίγα. Είναι τραγικά λίγα. Μισό λεπτό για να καταλάβω τώρα όμως. Γιατί θα τρελαθούμε και τελείως. Το να βγεις τώρα στην τηλεόραση. Καταρχάς, με τι προσόντα η Ραμόνα που δεν μιλάει καν ελληνικά. Και τα άλλα παιδιά, τα κορίτσια. Μπορεί να έχουν, ρε παιδί μου, να είναι. Καλά, και αυτοί που βγαίνουν δεν μιλάνε ελληνικά. Εντάξει, ας το διορθώσουμε κάποια στιγμή όμως αυτό. Πρέπει να γίνει μια αρχή. Λέω για το νέο αίμα που υποτίθεται ότι μπαίνει. Έτσι, και μιλάω για όλη αυτή τη φάση, βασάλους, αλάλους κτλ. Σου λέω το εξής, ότι εντάξει, να τους βγάλουν. Έχουν κάτι να πούνε, έχουν κάποια παιδεία. Όχι, ας τη μόρφωση. Αν με ρωτά, δεν έχουν και δεν καταλαβαίνω, δηλαδή και οι παρουσιαστές, οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, τι θα κάνουν. Δηλαδή, βγήκε και η Παναγιώτορα, η οποία φοβερή γυναίκα, από τις πιο όμορφες γυναίκες που έχω δει. Λοιπόν, βγαίνει στην Ντορέτα, παιδιά, επειδή το βλέπω εκείνη την ώρα, που, γιατί γυρίζω και ξαναφεύγω, και είναι εκείνη η ώρα. Δεν έχει βγάλει τα άχνα. Άχνα. Όχι, καθόλου τίποτα. Την δεν λέει τίποτα. Όχι να πει και χαζομάρα. Δεν λέει. Θα μου πει από τον άλλο χαζομάρα, καλύτερα να μην πει τίποτα. Αλλά. Σωστό. Τίποτα. Την έχουν εκεί και κάθεται. Και με αποτέλεσμα να ακούς μόνο το Μιλιόγλου να μιλάει. Μόνο το Μιλιόγλου. Δηλαδή έχει παίξει. Πιστεύω ότι μαζί με τον Ρέτα, δηλαδή 7 λεπτά, 7,5, 8, 10, να ακούς μόνο τη φωνή του Μιλιόγλου. Να μιλάει επί παντός επιστημού. Ναι, έτσι. Τουλάχιστον έχει κάτι να πει ο Μιλιόγλου. Νομίζω ότι εγώ αν ήμουν ο Μιλιόγλου θα είχα βαρεθεί να μ' ακούω. Ναι. Τουλάχιστον δεν λες κάτι να πει, θα κρεμάγανε και τρεις εκεί πέρα. Εντάξει, το παιδί μου τώρα. Το κόψα και αυτή την εκπομπή. Είναι φοβερό που μια χαρά είναι ο άνθρωπος, αλλά παιδιά κοντά στο αυτό, τέλος πάντων, τι να πω τώρα κι εγώ. 18 ξεκινάει ο Μποτρίν τις εγγραφές και η πρώτη εκπομπή θα έχει και κάποιους επώνυμους που θα δοκιμάζουν αυτά που φτιάχνουν οι διαγωνιζόμενοι. Το Hell's Kitchen λες. Ακριβώς. Ναι. Η Μπακοδήμου επέστρεψε χθες από την Τουρκία
Και ξεκινάει σήμερα, νομίζω. Παιδιά, να σας πω για το αυτό. Επειδή έμαθα. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι φοβερό. Αυτό κάνει μεγαλύτερα νούμερα στην Τουρκία από ό,τι κάνει το Style Rox. Γιατί το Style Rox, ξέρετε, κάνει πολύ καλά νούμερα στην Τουρκία. Και μάλιστα αυτές που είναι εκεί είναι star. Δεν μπορούν να κατεβούν από το σπίτι τους αυτές οι τύψεις. Τόσο πολύ. Ναι, ισχύει, ισχύει. Ισχύ, ισχύ. Ναι, έχει δίκιο. Αυτό έχει κάνει περισσότερα νούμερα. Και είναι δύο σπίτια, είναι τύπου Big Brother. Ναι. Δύο σπίτια. Ένα σε ένα είναι οι άντρες και στο άλλο είναι οι γυναίκες. Ναι. Και κάνουν dating. Όλο συζητήσει για σχέσεις. Α, οκ. Okay. Ναι, το casting έχει προκύψει από τα απομεινάρια του Style Rox και του Survivor. Ναι. Αυτούς έχουν πάρει δηλαδή. Ωραία. Και είναι στην Τουρκία. Όπως και στην Ελλάδα το ίδιο, παιδιά, συμβαίνει. Κάπως έτσι αποφάσισαν να κάνουν το. Όχι, για εδώ μιλάω. Για το εδώ μιλάω. Απλά γυρίζετε στην Τουρκία. Εμένα μόνο και μόνο από το τρέλερ μου φάνηκε παλιακό, βαρετό, τρας, όσο δεν πάει. Άκου. Είναι τρομερά παλιακό, τρομερά. Ο βαρετό δεν είναι. Τρομερά παλιακό, τρομερά τρας και θα κάνει 40 να το ξέρετε στον λόγο. Καλά, εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό παρουσιάζει. Εγώ πλέον θα κάνει και 50 όχι 40. Αυτό που θα παρουσιάσει η Μαρία Πακοδίνη. Θέλω να σα πω λίγο σε μία. Σε κάτι που ο κόσμος μπορεί να μην ενδιαφέρεται τρελά τώρα που μας ακούει, αλλά ξέρουν τα ονόματα, επειδή είναι πολύ πια εκπαιδευμένο το κοινό και του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Και εγώ συνεχίζω και φτιάχνω τα μαλλιά μου, έτσι. Καλά κάνεις, κόριτσι μου, ναι. Περιμένετε, παιδιά, ένα λεπτάκι. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Πάμε στον Άλφα λιγάκι. Περίμενε, αγόρι μου, τώρα. Πού είναι η πιπίλα που πήγε τώρα, τι πάει στο μέλλον. Περιμένετε, παιδιά, ένα λεπτάκι εδώ πέρα. Δώστε... Ναι, ναι, αγόρι μου, ναι, ναι. Ναι. Πιπίλα, πιπίλα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στην κυρία Σασλόγλου, Ιζαμπέλα Σασλόγλου, στον Άλφα. Ναι. Θα λέω με ονόματα εγώ, παιδιά. Δίπλα τη, κοντά τη, η κυρία Σαγανά, μέχρι πρότινος. Φίλοι μου, πολύ. Γιατί? Περίμενε. Ναι. Φέρνει η κυρία Ιζαμπέλα Σασλόγου, την κυρία Αναστάσα Αλεσιώτη, διευθύντρια ψυχολογικού. Την επόμενη μέρα πηγαίνει η κυρία Σαγανά και βρίσκει κλειδωμένο το email τη και τα πράγματά τη να μην υπάρχουν εκεί. Και κάπως έτσι παρετείται. Την Πέμπτη προηγούμενη. Τι λέτε, παιδιά. Εγώ δεν έχω ξανακούσει πραγματικά. Να κλειδώνουν mail σε άνθρωπο ο οποίος δεν το έχω ξανακούσει. Δηλαδή και στο Μέγκα, επειδή αυτό, εγώ δεν ξέρω ούτε την κυρία Σαγανά, ούτε την κυρία Σασλόγλου, ούτε την κυρία Λεσιώτη από τις τρεις. Με ενημέρωσαν και το έμαθα. Ναι. Ούτε στο Μέγκα που σχεδόν γίνεται τι γίνεται, δεν έχουν κλειδώσει τα mail. Τελειώνω και από εκεί και φεύγω. Ναι. Και πάω στη Δώρα Κατσικογιάννη. Μπράβο, τι ξέρετε. Είναι. Όχι, τι είναι. Ο κύριος Μπούτο θα κάνει ένα καινούργιο project. Μπράβο. Αυτό δεν ξέρω αν θα πάει στον Αντένα, αν θα πάει στον, στο Sky. Το παλεύει χρόνια. Ένα Ιταλικό είναι. Ναι, ναι το ακριβώς. Ακάζατε, αυτή μάλλον θα είναι, παιδιά, η παρουσιάστρια. Δώρα Κατσικογιάννη. Η οποία πρέπει να αλλάξει επίθετο. Επίθετο να μην είναι κατσικό. Ναι. Αυτό ναι. Δεν είναι κατσικοπόδι, παιδιά. Να το κάνει μαζί με τον Πιλιόγλου. Ωραία. Όχι, εντάξει, να σου πω κάτι. Αν είναι νέο παιδιά, τι να μην κάνουν νέα παιδιά. Από το να κάνουν αυτοί που βγαίνουν από αυτά τα reality που δεν μιλάνε. Όχι, δεν μιλάνε ελληνικά σωστά. Δεν μιλάνε ελληνικά. Αυτό εννοούσα. Γιατί στην ξέρει την Κατσικογιάννη, τη μιλάει σωστά. Λέω, ελπίζω να μιλάει. Α, για να τη θέλει ο Μπούτος, καλή θα είναι, ρε παιδιά. Ο Μπούτος, ναι, ναι, ο Μπούτος έβγαλε και εμένα. Σώθηκες. Και σημειώσεις με εδώ πέρα βλέπω πραγματικά γελάω μόνο μου. 10 φέτες τυρί του τόστ, 10 φέτες γαλοπούλα, 2 σακουλάκια ρόκα, 1 βούτυρο. Ναι, τυρί γάλα καμπά. Σε ευχαριστούμε, Έλενα, καλημέρα, κορίτσι. Καλημέρα, καλημέρα.